Η συμφωνία με τη Pfizer ήταν για να κάνουν ένα digital center στη Θεσσαλονίκη για 200 θέσεις εργασίας. Μετά από ένα χρόνο αυξάνε τις θέσεις εργασίας σε 500, μετά σε 700 και τώρα από ό,τι μας έχουν πει θα τις κάνουν 1000. Όταν ρώτησα για ποιο λόγο, ενώ η συμφωνία μας και τα incentives που είχαμε βάλει ήταν στις 200 θέσεις, δηλαδή έχουν φύγει πολύ πέραν τη συμφωνία, εννοώ. Μου είπαν είμαστε ενθουσιασμένοι διότι βρήκαμε χιλιάδες βιογραφικά ανθρώπων πολύ ψηλής κατάρτισης όπου πληρώνονται για να παράγουν ένα πολύ ψηλής ποιότητας αποτέλεσμα πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι αν είχαμε τους ίδιους ανθρώπους στη Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική. Άρα όσο περισσότερους τέτοιους έχουμε εδώ, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζει η Pfizer. Μου είπαν είμαστε ενθουσιασμένοι διότι βρήκαμε χιλιάδες βιογραφικά ανθρώπων πολύ ψηλής κατάρτισης όπου πληρώνονται για να παράγουν ένα πολύ ψηλής ποιότητας αποτέλεσμα πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι αν είχαμε τους ίδιους ανθρώπους στη Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική. Άρα όσο περισσότερους τέτοιους έχουμε εδώ, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζει η Pfizer. Ανθρώπων πολύ ψηλής κατάρτισης όπου πληρώνονται για να παράγουν ένα πολύ ψηλής ποιότητας αποτέλεσμα πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι αν είχαμε τους ίδιους ανθρώπους στη Βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική. Άρα όσο περισσότερους τέτοιους έχουμε εδώ, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζει η Pfizer. Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι μια κυβέρνηση των αρίστων. Δεν θα είναι μια κυβέρνηση τουρλού.